Σάβα, πάμε εκεί που είχαμε μείνει τώρα. Φλέρταρε στο παιχνίδι, δεν ξεχνάω τίποτα. Νόμιζε ότι το ξεχάσαμε, Σάβα, εσύ το είπε μόνο. Τώρα λέγε. Δεν το είπε μόνο ότι. Το είπα και κανένα λάθο, δεν έπρεπε να το. Το μετάνιωσε που το είπε. Ναι. Γιατί? Γιατί ψάχνω όλοι ποια είναι η παίκτρια. Ναι, και εκεί θα μείνει, θα ψάχνετε όλοι. Καλά, το μυαλό μα πάει κάπου, δεν θα πω. Να πω κάτι, δεν θα πω. Με κοίταξε με τρόμο. Πιάστηκαν από μια τάκα, είπε εσύ να βγουν τα παιδιά να δούμε κάτι τέτοιο, είπε. Να γυρίσουν, είπα νομίζω. Ποιοι θα γυρίσουν, η Δώρα και η Δαλάκια μέσα. Αχ, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, παιδιά, μόνο στο πει. Εγώ απλά λέω. Τι άβολο, καλέ, σιγά. Δεν είναι άβολο, όχι. Απλά ήταν λάθος που το είπα εξ αρχής, δεν έπρεπε να το πω. Από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και θα φανεί. Οπότε. Θα δούμε. Δηλαδή, έξω περιμένεις να συνεχιστεί κάτι. Όχι, γιατί δεν έγινε και κάτι. Εντάξει. Α, μ' αρέσει όμως που λες ότι εγώ δεν ήθελα εκεί για να μην είμαι μακριά από το τίμιο. Παιδί και το δει το παιδί μου τίμιο. Και δεν είμαι αυτό να δώσω εξηγήσεις. Ναι. Είσαι τελικά καλό παιδί, μπράβο ρε. Σε ευχαριστώ. Ωραίος. Και μόνος του είναι τελικά. Οπότε, ωραίος, όποιος, όποια ενδιαφέρεται. Σου έχω μια έκπληξη. Για είδες καλό παιδί. Για πες. Κοίτα. Έκπληξη. Καλημέρα και από μένα. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το πλάσμα. Το αγαπημένο μου, το λατρεμένο μου, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, δεν πειράζει. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για το Σάβα. Είναι ένας μαχητής από μικρό παιδάκι, από τα 14 του. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έκτισε μια υπέροχη καριέρα μόνος του. Είμαι πολύ περήφανη γι' αυτόν και έτσι περήφανη ήμουν και εγώ και ο Βασίλης και ο Μπάμπης όταν τον βλέπαμε να αγωνίζεται και να επιβιώνει σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες στο Survivor. Ό,τι αποφασίζει να κάνει, το κάνει τέλεια. Και έτσι ξέρω ότι θα συνεχίσεις, αγάπη μου. Και εγώ και τα παιδιά είμαστε πάντα δίπλα σου σε ό,τι και αν αποφασίσεις να κάνεις. Σε αγαπάμε πολύ. Ωραίο, τρυφερό. Εγώ θέλω να μου πεις, γιατί αγάπη. Έχω χάσει ένα επεισόδιο. Ο μεγάλος γιος της Αγγελικής ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ναι, παίζει μπαλίτσα. Του αρέσει πάρα πολύ. Θα το κάνει, πιστεύει, γιατί νομίζω ότι και εσύ τον είχες βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Εννοείται, όσο μπορώ να βοηθήσω τον Μπάμπη, είναι σαν παιδί μου και ο Μπάμπης. Πόσο χρονών είναι σήμερα? Πόσο είναι? Ναι. 19 στα 20. Πόσο χρονών ήταν όταν τον γνώρισες? 9. Έλα. Ήταν ουσιαστικά στην ηλικία του Βασίλη. Πες μου κάτι, Σάβα. Βλέπω ότι έχετε μια ωραία σχέση με αγάπη, με δόσιμο, καθαρή. Πώς δουλεύει κάποιος μετά από ένα χωρισμό να κρατήσει μια τέτοια σχέση? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Μπαίνουν οι εγωισμοί, η διεκδίκηση. Δεν ήταν πάντα έτσι. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες καταστάσεις με την Αγγελική, στο μεταξύ μας. Έχουν γίνει άσχημα πράγματα, αλλά τα έχουμε αφήσει πίσω. Ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Πλέον είμαστε πάρα πολύ καλά. Λειτουργούμε έτσι όπως πρέπει να λειτουργούμε για το καλό του Βασίλη και του Μπάμπη. Και μακάρι όλες οι σχέσεις των χωρισμένων γονιών να ήταν έτσι πλέον. Μακάρι, αλλά δεν μπορώ να σας κρύψω ότι περάσαμε πραγματικά κάποιες δύσκολες καταστάσεις στο πρώιμο στάδιο του χωρισμού. Αλλά όπως είπα, είναι στο παρελθόν. Το δουλέψατε και οι δύο? Ναι, ήταν μία ο ένας, μία ο άλλος. Το δουλέψατε μόνοι σας ή πήγατε και σε κάποιον ειδικό? Όχι, δεν πήγαμε σε ειδικό. Μόνοι σας. Ναι. Μπράβο. Περάσατε και περίοδο στήριξη που δεν μιλάγατε, που είχατε απομακρυνθεί? Ναι. Πάρα πολλές. Και για μεγάλα χρονικά διαστήματα σχετικά. Αλλά πιστεύω ότι είναι όλη η διαδικασία που πρέπει να την περάσουμε αυτή. Δεν γίνεται ως διαμαγείας να φτιάξουν τα πράγματα και να είναι τέλεια. Θέλει έτσι χρόνο. Είναι. Θέλει χρόνο και προσπάθεια. Όπως είναι και οι σχέσεις, έτσι είναι και οι χωρισμοί. Και δηλαδή, εσύ μεγάλωσες και με την Αγγελική. Δηλαδή, εννοώ ότι γνωριστήκατε, ήσουν πολύ μικρός. Ήρθε το παιδί γρήγορα και η σχέση ορίμασε μέσα και από το παιδί και από το δικό σου το μεγάλωμα και από το ποδόσφαιρο. Είχες πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κοιτάξτε, ήταν μια σχέση πολύ δύσκολη εξ αρχής. Όχι λόγω ηλικίας. Στην ηλικία δεν τη βάζω καθόλου μέσα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ ήμουν στο εξωτερικό. Η Αγγελική ήταν εδώ. Κάνει η φύση τη δουλειά τη είναι τέτοια που δεν μπορεί να τα παρατήσει να σηκωθεί να φύγει. Δεν είναι κάποια που δεν κάνει τίποτα και θα μπορούσε να έρθει μαζί μου. Οπότε εκ των πραγμάτων ήταν πάρα πολύ δύσκολο και αποδείχτηκε. Αλλά δεν μετανιώνω για τίποτα. Αν γινούσα πάλι τον χρόνο, πάλι τα ίδια θα έκανα. Οπότε όλα καλά. Όταν είχε μπει η Αγγελική στη Φάρμα, νομίζω, είχε ένα φλερτ. Εσύ, όταν ξεκινάει κάτι καινούριο στη ζωή της, είσαι κοντά, σου ζητάει τη γνώμη σου? Όχι, αν κάτι δεν σ' αρέσει. Α, δεν έχετε φτάσει. Σουηδία δεν έχουμε γίνει ακόμα. Αλλά ναι, μιλάμε πάρα πολύ ανοιχτά με την Αγγελική πλέον. Δηλαδή, είμαστε σαν δύο πολύ καλά φιλαράκια.
Μάλιστα τώρα πρόσφατα που έγινε αυτό που έγινε με το, για το φλερτ στον Άγιο Δομήνικο, τη στέλνουν μηνύματα στο Instagram και τη ζητάνε να πάρει θέση. Ποια θέλει η Αγγελική, δηλαδή. Τη ρώτησε, ποια θέλει. Όχι, εντάξει, αυτό θα μείνει μεταξύ μας. Έπρεπε να ρωτήσουμε στο βίντεο, δεν το ξέραμε αυτό. Δεν το ξέρατε, δεν κάνετε καλό ρεπορτάζ. Πες μου. Κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε, άστο καλύτερα. Μια ερώτηση καλή και θα πάω και στο παρακάτω. Θέλω να πεις, ο γιος σου, ο μικρός, όταν γύρισες, γιατί είναι και πιο μικρός, θα έχει άλλη ανυπομονησία να σε δει. Τι σου είπε? Ναι, δεν μου είπε αυτό που περίμενα. Τι περίμενες? Να περίμενα να χάρει πάρα πολύ που με είδε, όπως και χάρη και εννοείται, αλλά μου είπε, μπαμπά, γιατί γύρισε τόσο νωρίς. Ήθελε να μείνω κι άλλο στο παιχνίδι. Ήθελε να σε βλέπει να αγωνίζεις, ναι, να είσαι μέσα. Να μείνω κι άλλο στο παιχνίδι. Ναι. Δυστυχώς δεν μπορούσα άλλο, αλλά εντάξει. Τώρα έχει ένα μήνα που είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον κυριολεκτικά, όλη μέρα και όλη νύχτα. Και προσπαθώ το χρόνο που έχασα να τον αναπληρώσω. Εντάξει, ναι, πάντα οι γονείς έχουν υποχρεώσεις. Φαντάζομαι ότι στα περισσότερα ζευγάρια, στις περισσότερες οικογένειες, κάποιος μπορεί να λείπει για ένα διάστημα. Δυστυχώς.